Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε εδώ μαζί σας σταθερά νέα τηλεοπτική σεζόν. Σήμερα είναι 5η, 19 Σεπτεμβρίου του 2024. Είμαστε εδώ, η αλήθεια στα γεγονότα. Θα συζητήσουμε μαζί όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον καθένα μας, αλλά και συλλογικά. Κοντά μου λοιπόν θα έχω τους κυρίους Κωνσταντίνο Κιλτίδη, πρώην Υπουργό, και Ρίγα Φεραίο, εκδότη της εφημερίδας Ανατροπή, ως πολιτικούς σχολιαστές. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριοι και να ευχηθώ να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πριν σας δώσω λοιπόν το λόγο, θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές να είναι όλοι υγιείς, εύχομαι από καρδιάς, να είναι όλοι τους καλά και να μην χάνουν την αισιοδοξία τους. Κύριοι, σας ακούω. Πώς περάσατε? Κοιτάξτε, εφόσον ανταμώνουμε όπως ανταμώνουμε και δεν έχουμε από πίσω μας κάτι άλλο δυσάρεστο, δηλώνουμε παρόντες, δηλώνουμε καλά με την ευλογία του Θεού. Και πιστεύω, ξέρεις, ότι ασχέτως και αν έχω κάνει άπειρες εκπομπές, κάθε φορά έχει μια ιδιαιτερότητα έτσι η αρχή και έναν ιδιαίτερο προβληματισμό πάντα. Ότι πώς ξεκινάς, τι στίγμα δίνεις, αλλάζουν και πολλά πράγματα που είναι δεδομένο ότι θα κληθείς να σχολιάσεις, γιατί πράγματι έγιναν κάποιες οβιδιακές, θα τολμούσα να πω, ανακατατάξεις στην πολιτική ζωή της χώρας μετά τις ευρωεκλογές, και μετά το καλοκαίρι φαίνονται φαινόμενα και στην συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση που έχουν μια δυναμική περίεργη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως, και παίρνω λίγο έτσι το χρόνο και κατόπιν ο Ρήγας μπορεί να πει τη δική του έτσι τοποθέτηση για το στίγμα αυτής της εκπομπής, ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο πολιτικός σχολιασμός, εάν δεν έχει την αυτονομία του, δεν έχει την αυτοτέλειά του, δεν έχει την ανεξαρτησία, δεν έχει, αν το θέλετε, τον εμπλουτισμό από ό,τι κουβαλάει αυτός που καλείται να σχολιάσει, τότε πάβει να είναι αντικειμενική, πάβει να είναι στην καρδιά της αλήθειας των γεγονότων, όπως τιτλοφορείται και η εκπομπή μας. Έτσι λοιπόν, χωρίς ίχνους αλαζονίας, χωρίς έπαρση, και όπως πολύ ορθώς είπε ο Ξαρχάκος, έπαρση δικαιούται να έχει μόνο η Ελληνισημαία, δηλώνω ότι εγώ θα παραμείνω Κιλτίδης με ό,τι στίγμα έδωσα στην πολιτική μου διαδρομή, που ήταν, δόξα τω Θεώ, και μακρά από τα εφηβικά μου χρόνια, και νομίζω ότι η δήλωση η οποία πρέπει να, και νιώθω υποχρεωμένος ότι πρέπει να την κάνω, και όσον αφορά αυτά τα στίγματα γύρω από το που ανήκουμε, τι είμαστε, δηλώνω ξεκάθαρα ότι ανήκω στην παράταξη των συνειδητών Ελλήνων. Δεν με χωρίζει τίποτα εχθρικό, αντιπαλότητος, με όποιον έχει συνείδηση ελληνική. Οι Έλληνες εξάλλου τα είπαν όλα, δεν είπαν μόνο αυτά που καθιερώθηκαν, ξέρετε. Είπαν και πολλά αιρετικά, και επί αυτών των αιρετικών εδρεώθηκαν φιλοσοφικές σχολές, εδρεώθηκαν φιλοσοφικές αντιλήψεις και στον σύγχρονο πολιτικό μας βίο. Μην ξεχνάμε δηλαδή ο Μάρξ και ο Έγγελς, ότι έσκυψαν στο Δημόκριτο, στον Εμπεδοκλή και σε τόσους άλλους Έλληνες φιλοσόφους για να στοιχειοθετήσουν τη δική τους την θεώρηση. Όπως παραδείγματος χάρη και πάρα πολλοί οι λεγόμενοι ιδεαλιστές εις τον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη οι ορθολογιστές. Λοιπόν, επομένως, ανήκοντας αυτήν την ευρεία αγκαλιά των Ελλήνων, ειλικρινά δέχομαι την οποιαδήποτε κριτική, την οποιαδήποτε διάσταση που μπορεί να φωτίσει σε αυτό που εγώ θα καταθέσω, και θα καταβάλω μια προσπάθεια, και οφείλω αυτό να το κάνω και στη μνήμη του μεγάλου μου δασκάλου και που ξεκινήσαμε τις εκπομπές εδώ μαζί, του Δημήτρου Καψάλα, προσπαθώντας να παράγω, σε εισαγωγικά σπί η λέξη, παράγω το ρήμα, να παράγω πρωτογενή πολιτική σκέψη και όχι μια αναμασημένη τροφή που συνήθως τη βλέπουμε στα μαζικά μέσα ή μέσα ευρείας ενημέρωσης, όπως μου αρέσει να τα αποκαλώ. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις προδιαγραφές ξεκινάει αυτή η εκπομπή, και νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας, οι φίλοι μας, δεν θα πλήξουν,
και ειλικρινά θα καταβάλω και μια προσπάθεια τα γεγονότα, ψάχνοντας πάντοτε την αλήθεια, να τα φωτίσω από όλες τις πλευρές που μπορεί κάποιο μάτι ανθρώπινο να τα δει. Κύριε Φερέ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κιλτίδη για τον χρόνο που θα διαθέτει για να γίνει αυτή η εκπομπή. Ελπίζω όμως να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν και να είμαστε πάλι μαζί. Τη φιλοσοφία θα την αφήσω στον Κώστα τον Κιλτίδη. Εγώ θα είμαι ο άνθρωπος ο λαϊκός, θα ακούτε αυτά τα οποία βλέπω, αυτά τα οποία ακούω, αυτά τα οποία έχει η αγορά, είτε είναι αιρετικά είτε δεν είναι. Και εγώ ανήκω στη μεγάλη αυτή παράταξη, την οποία δεν την κρύβουμε και την υπηρετήσαμε και φυσικά πολλές φορές συγκρουστήκαμε. Λοιπόν, όλοι αφού θέλουμε να βάλουμε το στίγμα μας, όλοι μιλάνε για διαγραφές, ο μόνος που έχει διαγραφεί όμως είναι από αυτή την παρέα, είμαι μόνο εγώ. Μάλιστα. Τελειώνοντας, γιατί θέλουμε να τελειώσουμε, θα πιάνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία ο καθένας θα τα βλέπει με τη σκοπιά του. Λοιπόν, και φυσικά θα πρέπει αυτή η εκπομπή να είναι τελείως ανοιχτή, ασχέτως αν κάποια στιγμή εδώ δεν συμφωνούμε, θα παραμένουμε όμως πάντοτε φίλοι. Μάλιστα, εδώ αγαπητοί τηλεθεατές. Και να σημειώσω ότι το καινούριο που ορίγασε έτσι κατηδίαν, έτσι έγινε συζήτηση, πράγματι θα καταβάλουμε και μια προσπάθεια να έχουμε προσκεκλημένους κατά περιόδους, οι οποίοι σε κάποια κέρια ζητήματα να καταθέτουν κατά κάποιο τρόπο την επιστημονική ή επαγγελματική γνώση που δεν επιδέχεται παρερμηνιών. Διότι και ο Ρήγας έχει την άποψη της κοινής γνώμης, όπως λέει, και εγώ τον πολιτικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό σχολιασμό, αλλά σίγουρα όμως ένας επιστήμονας όταν μας πει η γρήπη είναι γρήπη, ο ιός είναι ιός, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και πολλές φορές πιστεύω σε τέτοια ζητήματα καλό είναι σε αυτή τη νέα περίοδο των εκπομπών μας να έχουμε κάποιον προσκεκλημένο για κάποιο χρονικό διάστημα να τοποθετείται. Ακόμη και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκλεγούν σε κάποιες θέσεις να έχουν και να τοποθετούνται πάνω στις θέσεις τις οποίες θέλουν να υπηρετήσουν. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι επιστήμονες. Εμείς ανέκαθεν δίναμε αυτήν τη δυνατότητα ως Euro τηλεόραση. Εμείς να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι η εκπομπή μας θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 ακριβώς. Σας θέλουμε κοντά μας. Και επανάληψη το Σαββάτο το βράδυ στις 10 και Κυριακή αντίστοιχα της Παρασκευής στις 10. Ακριβώς. Το βράδυ. Και βράδυ. Να πω και κάτι άλλο στα τόσα χρόνια που κρατάμε την Euro τηλεόραση, ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό και ελεύθερο μαγαζί, τηλεόραση, ενημέρωση, ξεκινώντας από τον Κώστα τον Κιλτίδη. Να θυμίσω όμως σε κάποιους παλαιότερους ότι την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση την έκανε ο Σωκράτης ο Φάμελος εδώ. Την πρώτη τηλεοπτική, γιατί είναι στα τελευταία γεγονότα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκίνησε από εδώ. Λοιπόν, οπότε ο οποιοσδήποτε νέος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει κάτι να πει, κάτι να προσφέρει, είτε στην πολιτική, είτε στην επιχειρηματικότητα, λοιπόν, είναι καλοδεχούμενος να πει την άποψή του. Τώρα, όσον αφορά τώρα την εκπομπή μας, η αλήθεια στα γεγονότα, όταν υπάρχουν αμφιβολίες, δεν υπάρχει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άλλη επιλογή παρά να ρωτήσουμε. Αυτός βεβαίως είναι και ο ρόλος μας. Δεν θα γίνουμε σοφοί, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε λιγότερους φόβους, λιγότερες αμφιβολίες από ό,τι είχαμε πριν. Δεν θα δούμε βεβαίως με τα μάτια μας τη μεγάλη αλήθεια, αλλά θα αποκτήσουμε κάποιες βεβαιότητες και πιστεύω θα πάρουμε και κάποιες απαντήσεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η εκτίμηση της ζωής του ανθρώπου? Αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα και εγώ θα πω ότι βυθιζόμαστε. Αντί λοιπόν να είμαστε ένα κούτσουρο που παρασύρεται σε ένα ποτάμι, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα καράβι με το κούτσουρο, μερικά κουπιά, και μπορούμε να κατευθύνουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας γενικότερα μέσα από το ρεύμα. Στο χέρι μας είναι άλλωστε αυτό. Κύριε, ας δούμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεταναστευτικό. Ποιος είναι λοιπόν ο κυβερνητικός σχεδιασμός μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη? Κοίταξε, Σόνια, ο σχεδιασμός βάδιζε μία πεπατημένη διαφορετική, αφού ταλανίστηκε επί σειρά ετών εδώ στην πατρίδα μας η πολιτική μας ζωή και οι κυβερνήσεις κατά καιρούς. Προκύπτουν νέα γεγονότα τώρα και είναι τραγικό όμως ότι τα νέα γεγονότα που προκύπτουν να προκύπτουν από τη φοβία την ψηφοθυρική.
των κοινωνιών και των πολιτικών εκφραστών των κοινωνιών, των ηγέτιδων δυνάμεων, υποτίθεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτή λέγεται Γαλλία, είτε αυτή λέγεται Γερμανία, προπάντων. Μια και ούτως ή άλλως, μάλλον μιλάμε για μια γερμανική Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή, ξέρεις, αυτό το διάστημα του καλοκαιριού και προπάντων τον τελευταίο μήνα, είχα μια έφεση και κατέθεσα πολλά άρθρα για πολλά θέματα. Σε πολλές έγκριτες έτσι ιστοσελίδες και εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ένα από αυτά ήταν ότι είναι, και μάλιστα έβαλα και μία λέξη για να κεντρήσει, να ερεθίσει, είναι η αλήθεια, είναι οι ιδέες, είναι η ιδεολογία, είναι η ζωή των ανθρώπων, ανόητε έβαλα, κατά τη ρίση, ξέρω εγώ, ηλίθεια είναι ο φασίστας, ηλίθεια είναι, όπως απεκάλυψε κάποιος φιλόσοφος σε άλλη περίπτωση, αυτούς οι οποίοι αρνούνταν να δουν την αλήθεια. Και είχα πει τότε ότι το θέμα που δημιουργείται στις κοινωνίες από την λαθρέα εισαγωγή, την άτακτη, την άναρχη, την είσοδο, να μην άκυρο το εισαγωγή, την είσοδο ανθρώπων οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο κινούνται άναρχα χωρίς οι συντεταγμένες πολιτείες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, δηλαδή διακρατικές συμφωνίες, όπως οι γονείς μας πήγαν στην Αυστραλία, οι γονείς μας πήγαν στη Γερμανία, εργάστηκαν και μετά από χρόνια ήρθαν εδώ με εισοδήματα και καρποφόρησε αυτή η προσπάθειά τους. Είναι δεδομένο ότι προκαλείται μία αναστάτωση σε όλα τα επίπεδα. Διαταράσσεται για μένα το ύψιστο αγαθό των συντεταγμένων πολιτιών, των συγκροτημένων κοινωνιών, που είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια έχει οριστεί εκ προημίου και στα λεξικά και παντού ότι είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όμως, με τις ανοιχτές κοινωνίες που ζούμε, με τις συμμαχίες που ανήκουμε, η ασφάλεια έρχεται να συμπεριλάβει και πολλές άλλες παραμέτρους. Δηλαδή, κατά πόσο το κύμα αυτό που εισέρχεται των λαθρέων απειλεί και τη ζωή μου, γιατί ο άνθρωπος είναι δυστυχής και δεν έχει να φάει. Επομένως, θα πρέπει να συντηρηθεί, και αφού η συγκροτημένη πολιτεία δεν φτάνει για να λύσει αυτό το πρόβλημα ή να στεγαστεί ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς η παρεκτροπή σε τέτοιες ομάδες ανθρώπων είναι πάντοτε μεγαλύτερη, γιατί υφίσταται το θέμα των ενστίκτων της επιβίωσης. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έρχεται και χρησιμοποιείται αυτός ο άναρχα εισελθόν από τους επιτίδιους που πάντοτε θα υπάρχουν, δόξα τω Θεώ και στην πατρίδα μας είναι πολλοί αυτοί στο επιχειρήν, οι οποίοι διαστρέφουν και τον υγιή ανταγωνισμό, δηλαδή η λεγόμενη μαύρη εργασία. Έρχεται η μαύρη εργασία και διαταράσει έναν κανόνα και έναν κανονισμό που είχαμε καταξιωθεί ως πολιτεία να έχουμε και ως κοινωνία στην πατρίδα μας. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, πέραν του ότι στην συνοριογραμμή, είτε τη θαλάσσια είτε από ξηράς, οι δυστυχείς συμπολίτες μας δεν έχουν το ζωτικό χώρο να τους αντέξουν. Αλλοιώνεται δηλαδή αυτό το οποίο τους παρέδωσαν οι προπάτορές τους. Δεν θέλω να σταθώ σε επιχειρηματολογία την οποία την ανέπτυξα πριν από 20 και 25 χρόνια, όταν έλεγα ότι δεν μπορεί να ακυρώνεται η θυσία του προπάπου μου, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να έχω εγώ μετά από δύο γενιές μια ευημερούσα κοινωνία και μια πολιτεία συγκροτημένη με νόμους και κανόνες, και να έρχεται κάποιος ο οποίος δεν εντάσσεται δε και θέλει να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, το δικό του θρησκευτικό δόγμα, τις δικές του παραδοσιακές αξίες, με τα μαστιγώματα, με και όλα τα άλλα αυτά που φτάνουν ακόμα και στα φουκαριάρικα τα αδέσποτα τα ζώα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ήταν δεδομένο ότι θα προκαλέσουν αυτήν την αναταραχή. Και όταν αυτό το είδαν να εκφράζεται πλέον σε ψήφους, και κάπου πράγματι αυτοί οι οποίοι πήραν αυτές τις ψήφους δεν είναι και ότι το καλύτερο στην συνολική τους παρουσία στην πολιτική ζωή, και πράγματι αρχίζει να γίνεται διαχειρίσιμη η μάζα αυτή των ψηφοφόρων, η οποία πηγαίνει και δίνει 20-25% σε ανθρώπους οι οποίοι πλέον αποκτούν ισχυρή παρέμβαση σε μια κοινωνία, άρχισε να ανησυχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε να ανησυχεί ξανά η Γερμανία, και εδώ βέβαια αναφαίνεται και το τερατούργημα του κυρίου Σιμίτη, αυτό που εμπολεί σήμερα κυβερνά και την Ελλάδα κατά 30-40% μέσα στη Νέα Δημοκρατία, με τη συμφωνία του Σέγγεν, του Δουβλίνου και όλα αυτά τα οποία τα απεδέχθη
με την είσοδο την πρώτη, στην πρώτη χώρα που έρχεται τώρα και μας κουνάει και μας δείχνει με το δάχτυλο η Γερμανία ότι θα σας στείλουμε 15, άλλοι λένε και 20, άλλοι λένε και 30 χιλιάδες Αφγανούς ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν το έκρισαν ποτέ, ότι ο σκοπός τους ήταν όταν εισέρχονται στην Ιταλία ή στην Ελλάδα ή από Αφρική ή από οπουδήποτε να πάνε μέσα στην κεντρική Ευρώπη όπου υπήρχε ο πλούτος και ξέρουν ότι εκεί θα βρουν πιο εύκολα εργασία ή θα αξιοποιηθούν πιο εύκολα από τις βιομηχανίες της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, είναι μείζον θέμα αυτό που προκύπτει, πράγματι αναστατώνει την πολιτική ζωή της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, γιατί και εδώ τα φαινόμενα αυτά, ξέρετε, οδηγούν σε αυτά τα μικρά, τα αποσπασματικά κόμματα που δεν έχουν ολοκληρωμένη τοποθέτηση πολιτική, αλλιεύουν όμως και εκμεταλλεύονται τους μύχιους πόθους, τους υγιείς πόθους των ανθρώπων, οι οποίοι δεν ανησυχούν άδικα. Ανησυχούν γιατί πράγματι θέλουν μια ήσυχη ζωή με νόμους, με κανόνες, με τάξη και αρμονία. Λοιπόν, μάλιστα. Και δεν ξέρω εάν προκύψει, νομίζω ότι δεν θα έχει την έκταση η οποία φαίνεται και ακούγεται στα μέσα ενημέρωσης από πλευράς Γερμανίας τουλάχιστον, έτσι όπως ακούστηκε, αλλά σίγουρα όμως δεν τιμά και την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Δηλαδή τώρα προσέξτε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις χώρες να πηγαίνεις εσύ, όπως έγινε, ξέρετε, και πιο μπροστά, πριν τώρα ακουστούν αυτά από τους Γερμανούς. Εδώ και καιρό μου είπαν άνθρωποι που πήγαιναν και κάπου ήταν στημένοι της ασφαλείας και άνθρωποι των τελωνίων στην Γερμανία και παρακολουθούσαν και κάποιους τους καθυστερούσαν. Δηλαδή η ελεύθερη διέλευση αγαθών και ανθρώπων πλέον πάλι να ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τίθενται τέτοια ζητήματα, γιατί όλοι θα υποστούν τον έλεγχο μέχρι που να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι δεν είναι, ξέρεις, λαθρέα ευρισκόμενος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιος. Λοιπόν, θα δούμε πού θα πάει. Κύριε Φερέ. Το θέμα είναι για μένα πολύ πιο απλό. Και δεν θα πάω στην πλευρά Σιμίτη, θα πάω στην προηγούμενη κυβέρνηση, όταν η υπουργός, λοιπόν, φερόμενη ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα γιατί έρχονται, μάλλον τους καλούσαμε κιόλας, μόνο βέβαια, που δεν τους φτιάχνουμε σήματα, ότι πού είναι οι μετανάστες, λιάζονται οι μετανάστες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι όλοι αυτοί εδώ, ούτε θα πάω σε ακραίες θέσεις, ότι δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι. Υπήρχαν όμως άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν πλουσιοπάροχα και περνούσαν στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν να μεταβιβαστούν. Και έτσι οι Έλληνες, η μεν υπουργός έλεγε, λιάζονται. Τη δεύτερη φορά φεύγαν για τη Γερμανία. Η Γερμανία τους υποδεχόταν. Δεν ξέρω γιατί, αν η κυρία Μέρκελ είχε τον όγκο ή ήταν τόσο καλόψυχη να τους υποδέχεται, ή αν τυχόν οι βιομήχανοι της Γερμανίας ζητούσαν εργατικό φτηνό προσωπικό. Οι Έλληνες είχαν σταματήσει και οι Ιταλοί, ότι τη στιγμή που ήμασταν ένα κράτος το οποίο μεταβίβαζε προς τη Γερμανία ή στη Βόρεια Ευρώπη, και έτσι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα που έρχεται το πρόβλημα και το γυρνάνε ανάποδα, ότι στην πρώτη χώρα υποδοχής θα πρέπει να έρθουν, τι θα μας στείλουνε? Θα μας στείλουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσαρμόστηκαν στη Γερμανία, δεν προσαρμόστηκαν στη Γαλλία. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε και τελειώνουμε δύο πράγματα σε αυτό το κράτος. Λοιπόν, η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ο καλός θα μείνει στη Γερμανία, ο καλός θα μείνει στη Γαλλία. Γιατί αυτοί εδώ είχαν ένα όριο, έπρεπε να δουλέψουν. Τους δίναν κάποια επιδόματα, τα οποία όμως μέσα σε ένα χρονικό διάστημα σταματούσαν όταν βρίσκανε δουλειά. Στην Ελλάδα όμως από αυτά εδώ τίποτα δεν συμβαίνει. Λοιπόν, μέσα στα κεντρικότερα σημεία είτε της πρωτεύουσας είτε της Θεσσαλονίκης σχηματίζονται γκέτο. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για διακρατικές συμφωνίες. Με αυτά μπορούσαν να γίνουν και 20 χρόνια πιο μπροστά. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Είτε στην αγροτιά, είτε στον τουρισμό, είτε στην κατασκευή. Φύγανε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι τα προηγούμενα χρόνια από τον υπαρκτό σοσιαλισμό και είχαν έρθει εδώ και προσφέραν τις εργασίες. Θα μπορούσαμε να στραφούμε κανονικά σε συμφωνίες οι οποίες θα ήταν για το χρονικό διάστημα που ήθελε το κράτος, να παίρνει τα ποσοστά το κράτος, να μην παίρνει, να μην τον εκμεταλλεύεται. Ασφάλεια. Η ασφάλεια να μην τον εκμεταλλεύεται ο τέτοιος ο επιχειρηματίας που στο τέλος γυρνάμε, φτάνουμε στον επιχειρηματία. Εγώ λέω να φτάσουμε στην αστυνομία. Ξεχνάμε τι γινόντουσαν στα προξενία είτε της Ανατολικής Ευρώπης είτε των Βαλκανίων. Πόσοι αστυνομικοί πλουτίσανε. Λοιπόν, από μακρινές χώρες. Λοιπόν, εδώ προχτές ακούσαμε ότι ακόμη και η Αλβανία, ακόμη και η Φύρο ζητάνε εργατικά χέρια από την Ανατολή. Λοιπόν,
ή θα τους βάλεις μέσα σε ένα χώρο στο οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουν και όχι να είναι αυτόνομα μπουλούκια, ή αλλιώς θα πρέπει να τους απελάσεις. Αυτά είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Αν υπάρχει θέληση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε πώς, γιατί ήταν για τα χρήματα. Άλλοι λέγανε ότι το κράτος έπαιρνε αρκετά χρήματα για τους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ δίνανε επιδόματα. Λοιπόν, αυτά εδώ πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Κανείς όμως δεν μιλάει και δεν λέει την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια. Ότι δεχόμασταν, όχι κυρίδες, να μην πω στο σημερινό υπουργό, κύριοι, δεχτήκαμε αυτά τα πράγματα για να κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Εδώ κουνούσαμε τα χέρια μας πώς θα έρθει το καράβι για να περάσει στην τέτοια. Ακόμη και οι ίδιοι οι νησιώτες τον πρώτο καιρό χαιρόντουσαν, γιατί εκμεταλλευόντουσαν την οικονομική τους κατάσταση. Αυτό έχω να πω για το μεσαντρό. Επειδή ο Ρήγας, Σόνια, επειδή ο Ρήγας το έδωσε και ένα... Μια άλλη διάσταση. Όχι, ένα περιεχόμενο τι δέον γενέστε, δηλαδή πώς αντιμετωπίζετε, επ' αυτού του ζητήματος, χωρίς να θέλω να διατυμπανίσω ότι ήμουν ο μόνος, αλλά νομίζω ότι για εκείνα τα χρόνια ήμουν ο μοναδικός πολιτικός τότε, ενεργός, που διατύπωσε την ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που πρέπει να ασκηθεί. Της αποτροπής και των αντικινήτρων. Έτσι την αποκαλούσα. Μάλιστα, με χαρά είδα, που έχω διαφορετική ιδεολογική αντίληψη πραγμάτων για κοινωνία και για πατρίδα, ο κύριος Τζίμερος να έχει αντιγράψει πολλά από αυτά τα οποία διατύπωσα πριν από 20 χρόνια. Πάνω σε αυτό που λέει ο Ρήγας τώρα. Πρώτον, η ειλικρίνεια της πολιτείας. Δεν μας είπε ποτέ πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις ασχολούνται με τους λαθρέα εισερχομένους εντός της χώρας. Μιλάνε για νούμερα τρελά. Μιλάνε για ποσά τα οποία διασπαθίζονται και τα οποία μοιραζόταν, είτε ξέρετε για συσίτια, είτε για διαμονή, είτε για στο χέρι απόδοση μηνιαία, και αυτά ήταν κίνητρα. Εδώ χρειάζεται πολιτική αντικινήτρων. Δεν υπάρχει η καταγραφή. Έπρεπε να υπάρχει οπωσδήποτε, ακόμη και αυτός που εισέρχεται λαθρέα. Τον βλέπουμε, όπως λέει η αστυνομία. Λοιπόν, καταγραφή. Πού διαμένει εκεί? Να λάβει την ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση, να λάβει την ευθύνη η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Να τους δοθεί η δυνατότητα, εάν παρέχουν κάπου εργασία, το κύριο ποσοστό της αμοιβής τους δεν θα πηγαίνει στα εμβάσματα που θα στέλνονται στο εξωτερικό, αλλά θα πηγαίνει για να υπηρετηθεί το, που έχετε ακούσει πολλές φορές, θα το λέω και από αυτή την εκπομπή, το ανθρωπιστικό ιδεώδες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Που τι λέει? Το ανθρωπιστικό τι συμπεριλαμβάνει? Το κύριο στον πυρήνα του: σύτηση, περίθαλψη, στέγαση. Αυτά τα τρία για να τα παρέχει μια πολιτεία σε έναν ο οποίος δεν προσέφερε ποτέ ούτε ο ίδιος, ούτε ο πατέρας, ούτε κανένας άλλος, έχουν ένα κόστος δυσθεώρητο. Επομένως, ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος, στον οποιονδήποτε εργοδότη, έπρεπε μεγάλο τμήμα της απολαβής του να είναι για την υπηρέτηση αυτών των αγαθών, τα οποία ο πολίτης, ο οποίος θυσιάστηκε ο παππούς του, ο πατέρας του και ζει εδώ, αυτά τα δίνει στην πολιτεία για να χαίρει περίθαλψης, σύτησης και στέγασης, δηλαδή να έχει το θεμελιώδης του ανθρωπιστικού ιδρώτους. Και τα αντικίνητρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να διαδοθεί, αφού κάνεις τις διακρατικές συμφωνίες, αυτό να το διαδώσεις παντού, ότι πλέον στην Ελλάδα εργάζονται μόνο άνθρωποι που έρχονται συντεταγμένα, που περνάνε από συνεντεύξεις, παραδείγματος χάρη στα προξενία και στις πρεσβείες, που υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός. Πόσο εφικτό είναι αυτό όμως, κύριε Κιλτήρη? Μα, κοιτάξτε, είναι εφικτό να γίνει? Μοιράζουν του κόσμου τα χρήματα για του κόσμου τις δράσεις στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό το πράγμα δεν το πράττουν για να διαδοθεί από εκεί που έρχονται, στο Μαρόκο, στο Αφγανιστάν ή οπουδήποτε αλλού, ότι κοιτάξτε, εκεί αν θα πάτε δεν πρόκειται να βρείτε εργασία, γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πλέον και οι αλλοδαποί έρχονται βάσει διακρατικών συμφωνιών. Επομένως δεν έχετε καμιά τύχη να πλουτίσετε όπως έγινε τα πρώτα χρόνια. Και πράγματι οι τίμιοι άνθρωποι, οι εργατικοί άνθρωποι, αυτούς που τους αποκαλώ και εγώ πλέον συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας, είτε ήταν αλβανικής καταγωγής είτε ήταν βορειοϋπηρώτης, αγωνίστηκαν, στήσαν οικοκυριά, κάναν περιουσίες, κάναν επιχειρήσεις. Δεν μπορεί κανείς να τους πει τίποτα. Ήταν μια άναρχη κατάσταση. Δεν δικαιούται όμως η πολιτεία. Δεν έχει το δικαίωμα αυτό να είναι συνεχώς διαταραγμένη και να παρακολουθεί χωρίς να ασκεί
τους μηχανισμούς της αποτροπής που σε μεγάλο βαθμό η παρούσα κυβέρνηση το έκανε, όχι βέβαια απολύτως σωστά, δεν μπορείς να είσαι ποτέ τέλειος, είτε από τη θάλασσα είτε από τη στεριά, και φράχτης έγινε και έπρεπε περισσότερο ακόμη να φρουρούνται τα σύνορα από όπου υπάρχουν οι παράπλευρες δίωδοι. Λοιπόν, στη θάλασσα σε ένα βαθμό έγινε, πάλι όμως βλέπουμε τελευταία ότι κάποια ελαστικότητα υπάρχει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάλι αυξάνεται ο αριθμός κατακόρυφα των εισερχομένων, μαθαίνω για 80-100% αύξηση των λάθρα εισερχομένων. Επομένως, αποτροπή, δηλαδή φύλαξη και αντικίνητρα. Πρέπει να διαδοθούν αυτά τα πράγματα, να γίνει γνωστό ότι δεν έχετε τύχη. Μην ξεκινάτε να πάτε κάπου σε έναν παράδεισο που τον ονειρεύεστε, αλλά από αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει και θα βρεθείτε στο περιθώριο με τραγικό τρόπο. Όπως είστε στη χώρα πιθανόν που ζείτε. Είτε λέγεται Νιγηρία, είτε λέγεται Μαρόκο, είτε λέγεται Λιβύη ή οτιδήποτε άλλο. Προπάντων και από τις άλλες χώρες του Αφγανιστάν. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι όλα τριγύρω αράζουν και όλα τα ίδια μένουν. Θα περάσουμε εδώ, τώρα. Εδώ δεν φτάσαμε στο σημείο να μπορέσουμε να πούμε ότι θα κάνουμε κλειστά κέντρα. Ακριβώς. Μόνο είναι μεγάλο λέξη, το ζήτημα. Μόνο βέβαια. Με τη λέξη κλειστό κέντρο τελειώνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάπου αλλού. Τελείως. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε δυναμικά από το στούντιο της Eurotηλεόρασης. Κοντά μου έχω τους κύριους Κωνσταντίνο Κιλτίδη, πρώην υπουργό, και Ρίγα Φεραίο, εκδότη της εφημερίδας Ανατροπή. Είπαμε ότι ήταν να πούμε, κύριοι, για το πολιτικό λιγογίγνεσθε της χώρας. Ας έρθουμε λίγο στα δικά μας εδώ, του σπιτιού μας. Τι είδαμε στη ΔΕΘ, κύριε Κιλτίδη? Όπως κάθε χρόνο, επανελήφθη πάλι η ίδια έτσι διελκυστίδα των γεγονότων. Εγώ δεν σας κρύβω, το ομολογώ, αυτό το ξέρουν όλοι, γιατί να μην το πω και δημόσια. Όταν έρχεται η διεθνής έκθεση, αποφεύγω να κατέβω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μα γιατί? Δεν ήθελα, γιατί δημιουργούνταν ένα κυκλοφοριακό χάος, ξέρετε, και υπήρχαν προβλήματα. Φέτος όμως, όλος περιέργως, γιατί έτυχε δύο φορές να διασχίσω το κέντρο της πόλεως, σε μια ώρα λογική, γύρω στις 10. Είδα ότι έφυγα αστραπή. Δηλαδή σε 5 λεπτά πέρασα το κέντρο. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν είχε εκείνη τη συμμετοχή του κόσμου η οποία συνήθως συνέβαινε τέτοια εποχή, διότι ξέρετε, είναι πολλά τα χρόνια που επαναλαμβάνεται κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο κρίνεται σωστό, το εισιτήριο παραδείγματος χάρη των 8 ευρώ σταθερά. Ενώ όλες οι άλλες οι κλαδικές εκθέσεις, ξέρετε, εξυπηρετούνται τις περισσότερες φορές κατά πλειοψηφία από τις προσκλήσεις τις οποίες δίνουν οι εκθέτες ή τέλος πάντων και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, είναι κάτι, ξέρετε, για μια οικογένεια που θα έμπαινε μέσα με 4 άτομα, είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο αυτό. Και το σοβαρό καταθέτω, θα έλεγα, για κάποιες οικογένειες. Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Τώρα, η έλευση των πολιτικών αρχηγών που συνηθίζεται, και δεν είναι λάθος, εγώ ξέρετε και όταν ήμουνα εν ενεργεία βουλευτής, αντέδρασα σφόδρα όταν ήμασταν αντιπολίτευση, όταν πρώτη φορά άρχισε, ξέρετε, αυτή η συνήθις πλέον διαδικασία να συγκεντρώνονται οι επαγγελματικές ενώσεις, οι ένστολοι, και να διαμαρτύρονται την ώρα και την ημέρα που ο Πρωθυπουργός εκφωνεί τον πανηγυρικό, θα έλεγε κανένας,
λόγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήμουν αντίθετος. Έλεγα ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να προστατευθεί, να περιβληθεί με το κύρος που πρέπει, να είναι μια συνάντηση οικονομικών παραγόντων, προφανώς και οικονομικών αναζητήσεων και συζητήσεων, όχι μόνο έκθεση εκθεμάτων και προϊόντων και συγχρόνου τεχνολογίας κατεξοχήν που προσελκύει. Προπάντων ήμουνα εναντίον της συμμετοχής του δημοσίου τομέα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι υπηρετεί να είναι ο ελληνικός στρατός στη διεθνή έκθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι μια διεθνής έκθεση εμπορικού χαρακτήρα και πρέπει να διαφυλαχθεί. Ή Υπουργεία Υπηρεσιών, Υπουργείο Εσωτερικών παραδείγματος χάρη, στη διεθνή έκθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Να είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας που ήταν παλιά, αναπτύξεως το λέμε τώρα, και αντίστοιχοι φορείς, ξέρετε, αντίστοιχοι γενικές γραμματείες, ειδικές γραμματείες και όλα αυτά, γιατί όχι, ναι, που έχουν να κάνουν με προϊόντα και με διακίνηση αγαθών. Λοιπόν, αυτά ως παρατήρηση γενική που την είχα πάντοτε ως άποψη και την κατέθετα, πιστεύω, με γνώση. Τώρα, όσον αφορά αυτά που συνέβησαν στη Διεθνή Έκθεση, στην εφέτος, κοιτάξτε, εγώ θα σημειώσω δύο τα οποία μου έκαναν έτσι θετική εντύπωση. Μου άφησαν θετική εντύπωση. Από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τα θετικότερα είχαν να κάνουν, έστω και αποσπασματικά, έστω και αν δεν επαρκούν, είναι ανεπαρκή αυτά, αλλά είχαν ένα θετικό πρόσημο προς την οικογένεια και στο δημογραφικό. Αυτά τα οποία κατόπιν εξειδικεύθηκαν, είτε πρόκειται για τα σπίτια, για την κατοικία, είτε πρόκειται για την οικογένεια, είτε πρόκειται για τη στήριξη των τριτέκνων που έδωσα αγώνη στη ζωή μου και οφείλω να το λέω, γιατί πλέον έφτασα και σε μια ηλικία, ξέρετε, που διεκδικώ τα δικιά μου. Το μισό νομοσχέδιο υπέρ των τριτέκνων τότε ήταν έργο δικό μου ως εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας, με την άδεια βεβαίως του Νικήτα του Κακλαμάνη τότε, ο οποίος με εμπιστευόταν. Και πράγματι το διατύπωσα και έγιναν όλα εκείνα τα θετικά για τους τριτέκνους που βήμα-βήμα χάθηκαν. Και προφανώς αυτά ήταν για μένα τα θετικά τα οποία απεκόμισα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα σημειώσω πάλι ως πολύ θετική αναφορά, γιατί την είδα ως πρόταγμα, ως πρώτο μέτρο από τα 8 του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιτέλους βρέθηκε ένας πολιτικός αρχηγός, ένας πρόεδρος ενός κόμματος, να θέσει σε προτεραιότητα την Ήπεθρο. Την ερημοποιημένη, την ξεθεμελιωμένη Ήπεθρο. Ότι χωρίς αυτή, χωρίς ζώσα Ήπεθρο, πάβει να υπάρχει πατρίδα. Πάβει να υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Έστω και ως αναφορά και ως πρόταγμα, οφείλω ειλικρινά να τον συγχαρώ, γιατί δεν έγινε ποτέ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που ενηλικιώθηκα, να τεθεί ως προτεραιότητα από έναν πρόεδρο ενός κόμματος. Ναι. Τώρα, θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα. Υποστηρίζοντας πάντοτε όχι μόνο την παράταξη των Ελλήνων, αλλά και αυτό που είπε ο Ρήγας στην αρχή, και σε αυτή την ευρεία παράταξη στην οποία εκεί ανήκω και διατείνουμε ότι ανήκω πάντοτε στην εμπροστοφυλακή και στον πυρήνα, στο μεδούλι αυτής της παράταξης, στα ζώπυρα όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Χριστόδουλος, λοιπόν, και στα νάματα αυτής της παράταξης. Ποιος συμβούλεψε, και τα λέω αυτά για να προστατεύσω τον Πρωθυπουργό, ποιος τον συμβούλεψε να μιλήσει κατά τέτοιο τρόπο για το θέμα των συντάξεων? Και βλέπω τώρα εναγωνίως τα πρωτοσέλιδα των προσκύμενων φιλικά προς την κυβέρνηση εφημερίδων να θέλουν να το διορθώσουν με επικείμενο προσεχώς που θα κατατεθεί νομοσχέδιο για να διορθωθεί. Μα απλά μαθηματικά θέλει 2,1 το κατώτερο έως 2,5 η ανώτερη αύξηση της συντάξης. Υπάρχουν συντάξεις που όταν έστω και το 2,1% πάρει, όταν η αλληλεγγύη είναι 6%, με μαθηματικά έρχεται και θα βγει μειωμένος αυτός που θα πάρει την αύξηση του 2,1% τη σύνταξη. Γιατί το 6% είναι πολλαπλάσιο, τρεις φορές το 2,1. Και δεν του το είπε κάποιος αυτό το πράγμα. Και τώρα τρέχουν, ξέρεις, για να πούν αυτό το αυτονόητο που έπρεπε να λέγεται. Αν θυμάστε. Υπουργέ μου, να σε διακόψω. Βεβαίως. Λοιπόν, και είστε. Πάλι μιλάμε για την έκθεση και κάνεις πολιτική τοποθέτηση που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Μα ήταν εξαγγελία. Λοιπόν, και κάνει την εξαγγελία. Μα μιλάμε για την έκθεση. Μιλάμε για εμπορική έκθεση. Δεν μιλάμε αν είναι και το ίδιο πράγμα να πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα και πάει ο Πρωθυπουργός και κάνει την εξαγγελία. Όταν έχει μια διεθνή έκθεση και ρωτάω, έχει όραμα η σημερινή ηγεσία
ο κύριος Προσδοκίδης, ο κύριος Τζίκας που είναι τώρα 10-15 χρόνια πετυχημένοι άνθρωποι στο τέτοιο. Έχουν ένα όραμα το τι γίνεται σε αυτή την έκθεση. Γίνονται, τα πράγματα τρέχουν. Παλιά για να πάμε, όταν κάνεις εμπορική έκθεση, δεν ήταν το θέμα του Πρωθυπουργού. Αν το θέμα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, ας τα αφήσουμε να έρχεται να γίνεται μια ομιλία του Πρωθυπουργού και να φεύγει. Εδώ μιλάμε για διεθνή έκθεση. Όπως καλά χαρακτήρισες, δεν μπορεί να μπαίνει όλος ο οργανισμός. Και βγαίνουν περιχάρης και μιλάνε για 220.000. Μα εγώ και εσύ σήμερα αν πάρουμε και στήσουμε το πανηγύρι με τους καλλιτέχνες, θα κάνουμε και εμείς 200.000 εισιτήρια. Μπορούν να μας πούσετε πόσα τετραγωνικά καλύφθηκαν από εμπορικές, πραγματικές εμπορικές επιχειρήσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι που ερχόντουσαν, όχι 8 και 18 και 28 ευρώ πηγαίνει κάποιος στην Ευρώπη και πληρώνει στην Άπα Ανατολή για να δει εμπορική έκθεση. Και όχι πανηγύρι πρωθυπουργό, γι' αυτό θα ήθελα να σε διακόψω. Θα το πει το έργο στο τέτοιο. Εδώ η εμπορική έκθεση. Υπάρχει εμπορική έκθεση. Για μένα δεν υπάρχει. Ας βγουν να μου πούνε ότι υπήρχαν τόσες επιχειρήσεις και χρηματοδοτούμενες από τα επιμελητήρια πολλές. Λοιπόν, τα 8 ευρώ δεν είναι μόνο τα 8 ευρώ. Γιατί αν σου πει 8 ευρώ για να πας να ακούσεις τον Οικονομόπουλο και την Πάολα είναι πάρα πολύ φτηνό. Αλλά να πάει μέσα να δει τι. Και το αποτέλεσμα φάνηκε τις δύο πρώτες μέρες. Να θυμίσω και για το δικό σας το παρελθόν που ερχόσασταν όλοι οι βουλευτές, υπουργοί ή οτιδήποτε άλλο, μιλούσατε στις παραγωγικές τάξεις και μέσα στις πρώτες σειρές, να μην πω σε όλη την αίθουσα, δεν υπήρχαν εκτός από τους προέδρους κανένας από τις πραγματικές παραγωγικές τάξεις. Ποιες παραγωγικές τάξεις? Ο βουλευτής, ο γενικός γραμματέας δηλαδή. Αυτή η πόλη γίνεται ανάκατα και μιλάω με αυτό το πάθος και οτιδήποτε άλλο, γιατί εγώ εργάστηκα στο κέντρο, είμαι παιδί του κέντρου, ήξερα τι σημαίνει η έκθεση για να δουλέψεις. Για να δουλέψουν 50 ξενοδοχεία και 50 καταστήματα εστίασης, κάνουμε μια πόλη άνω κάτω κάθε χρόνο. Ας αλλάξει το σύστημα, ας μας πούν κάτι διαφορετικό, ας μην την πούν εμπορική έκθεση. Μα γι' αυτό και δημιουργήθηκαν οι κλαδικές, ρίγα. Μα πραγματικά οι κλαδικές φέρουν το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Όχι όμως. Βεβαίως. Λοιπόν, και σε χρεώσεις για τις επιχειρήσεις, όσο είναι να πας να γίνεις εκθέτης στη Φραγκφούρτη ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη που πραγματικά εκεί πηγαίνεις για να κάνεις εμπορική έκθεση. Ναι, κοίταξε να δεις, και εκεί οι εκθέσεις όμως που πετυχαίνουν είναι οι κλαδικές εκθέσεις. Βεβαίως. Έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα οι κλαδικές εκθέσεις πετυχαίνουν. Τώρα η έκθεση αυτή, επειδή καθιερώθηκε όπως καθιερώθηκε. Μα αλλάζει. Εδώ και πολλά χρόνια. Έχασε όμως τον αυτοσκοπό της. Ναι, το είπαμε αυτό. Θέλω να δώσω όμως και ένα άλοθη στους διοικούντες, ότι επί σειρά ετών, σχεδόν πρέπει να ξεπέρασαμε τη δεκαετία, κάθε χρόνο η έκθεση θα κλείσει, θα σμικρηθεί για να γίνει η ανακατασκευή της ή η μετακίνησή της, και κάθε χρόνο ζούμε τη ματέωση του διαγωνισμού και να δούμε τώρα άραγε πότε θα γίνει πάλι αυτός ο διαγωνισμός που εξαγγέλθηκε για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, αφού καταλήξαμε τελικά μετά από συζήτηση τουλάχιστον 7-8 ετών αν θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλη περιοχή ή αν θα πρέπει να γίνει ανάπλαση εκεί που είναι. Λοιπόν, επομένως, οι διοικούντες στην έκθεση είχαν να αντιμετωπίσουν πάντοτε και αυτή την εκφυλιστική διαδικασία, όπου η συζήτηση αυτή σίγουρα ακύρωσε το μέγεθος της διεθνούς εκθέσεως. Δεν μπορούν να βγαίνουν και να μιλάνε ότι είναι πετυχημένοι. Αλλά η έκθεση διεθνής καθιερώθηκε και ως ένα φόρουμ, ως ένα σημείο συζητήσεων οικονομικών που αφορούν πράγματι την επιχειρηματική δημιουργία σε όλους τους τομείς. Εκεί βεβαίως την πρωτοκαθεδρία την έχουν οι γενικές εξαγγελίες και έχει καθιερωθεί. Κωνσταντίνε, ας την κάνουν 5 μέρες, ας την κάνουν 3 μέρες. Δεν χρειάζεται να την κάνουν 10. Δεν ξέρω ότι μειώθηκε. Εντάξει. 15 μέρες παλαιότερα. Λοιπόν, έγινε τώρα μία εβδομάδα. Μετά από τους τραγουδιστές πρέπει να φέρουμε και ένα θέατρο. Αν φέρουμε και ένα θέατρο, μια χαρά θα είμαστε. Πέραν από μία εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα, δεν έπρεπε να γίνεται άλλη εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα, είτε λέγεται αυτό συναυλία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, τα αναφέρω αυτά τα πράγματα γιατί εξαγγέλθηκαν με την οικονομική διάσταση και την αξία που έχουν για όλους τους πολίτες από το στόμα του Πρωθυπουργού και βεβαίως και πολλά άλλα από τα στόματα των προέδρων των άλλων κομμάτων. Ναι. Λοιπόν, και ποιος του είπε καταρχάς του Πρωθυπουργού να πει και ένα άλλο ανήκουστο, ότι πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια? Ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με την αύξηση του εισοδήματος. Και μάλιστα του έβαλαν και τη φράση στο στόμα του ότι ας έρθει κάποιος να μου πει άλλο τρόπο. Μα έλεος! Δεν καταλαβαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι σε εκθέτουν ανεπανόρθωτα οι λογογράφοι σου, αυτοί που στα δίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί σου γράφουν ανοησίες.
γιατί παραβιάζουν τον κοινό νου και την κοινή λογική του μέσου πολίτη. Η ακρίβεια ελέγχεται με ελεγκτικές διαδικασίες και με το κόστος και το τιμολόγιο το οποίο πρέπει πράγματι να περπατάει και να πορεύεται ένα προϊόν και να πουλιέται. Τελεία και παύλα. Διότι ιδάλλως, εάν ισχύει αυτό που σου γράψαν και σου είπαν να το διαβάσεις και το διάβασες χωρίς να το φιλτράρεις, είναι κάτι το οποίο εξοργίζει τον πολίτη. Δηλαδή ότι στην ουσία χρηματοδοτείς την εσχροκέρδεια και τον απατεώνα. Όχι δηλαδή, τον απατεώνα, όχι τον απατεώνα. Κάθε φορά που αυξάνεται, την αύξηση. Όταν πηγαίνεις, είναι κανόνας της αγοράς. Δεν πρέπει να είσαι του πανεπιστημίου. Όταν υπάρχει ζήτηση, υπάρχει αύξηση. Όταν ζητάς ένα τεχνίτη και δεν το βρίσκεις, τον πληρώνεις περισσότερο και ενάρτη. Είναι απλό το θέμα. Εκεί εστίασε Ρήγα αυτός που έγραψε αυτά τα λόγια για τον Πρωθυπουργό. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εφόσον θα υπάρχει πάντοτε η ζήτηση, θα υπάρχει και η αύξηση. Ναι. Υπάρχει στην ελεύθερη οικονομία, υπάρχει πράγματι αυτός ο κανόνας. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ο ελεκτικός μηχανισμός για να το ελέγχει. Εάν δεν υπάρχει ο ελεκτικός μηχανισμός, τότε η εσχροκέρδη είναι δεδομένη ότι βασιλεύει και εσύ, ο οποίος πας ως πρωθυπουργός και ως φιλέσπλαχνος καμιά φορά, να δώσεις κάτι παραπάνω σε έναν συνταξιούχο ή σε έναν εργαζόμενο για να ισορροπήσει, χρηματοδοτείς στην ουσία τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που το δίνεις και αυτό πηγαίνει σε αυτόν που εσχροκερδεί. Λοιπόν, έλεος. Ορισμένα πράγματα δηλαδή πρέπει κάποτε να αλεχθούν και όχι καθυστερημένα όπως εμφανίζονται τώρα και οι συνάδελφοί μου, οι περισσότεροι ήταν και μαζί μου τέως συνάδελφοι βουλευτές, να θυμούνται τώρα τι συνέβη με τα κόκκινα δάνεια και οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορούμε αύριο να το συζητήσουμε, Σόνια, διεξοδικότερα. Κλείνοντας, θα ήθελα να δούμε λίγο τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τώρα... Όχι, να κλείσουμε το θέμα της εκθέσεως. Να κλείσουμε το θέμα της εκθέσεως. Να δηλαδή, σήμερα ο Θεσσαλονικιός, ακούγοντας την ανακοίνωση των 220.000 εισιτηρίων, και το οποίο δεν θα. Να ξέρουμε αν έχουν κοπεί ή αν ήταν προσκλήσεις. Ένα το κρατούμενο αυτό εδώ. Προσκλήσεις δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Λοιπόν, οι 220.000 τι ήτανε. Ήταν το σύνολο που παρακολούθησαν όλες τις εκδηλώσεις και βγαίνουν, δηλαδή, εγώ θα ντρεπόμουν. Μην μιλάμε για τα αυτονόητα. Εγώ θα ντρεπόμουν να λέω ότι 220.000. Μα να σε πω κάτι άλλο. Όταν ένας τραγουδιστής γεμίζει 50.000 ένα στάδιο, δηλαδή 220.000, το θεωρούν τιμή τους. Ότι έχουν αυτόν τον οργανισμό και το θεωρούν τιμή ότι μαζέψαν 220.000 κόσμο. Άλλο περίμενα να πεις ως άνθρωπος της αγοράς, ότι περιμένω να ακούσω τα αποτελέσματα. Μα δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Όπως τις κλαδικές συμφωνίες. Δεν ξέρεις, υπάρχουν αποτελέσματα. Ανακοινώνονται αποτελέσματα. Κωνσταντίνε, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Να το κλείσουμε λίγο, λέω εγώ. Να το κλείσουμε με ουσία όμως, για να ξέρουμε και τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι καταλαβαίνουν, λοιπόν, κύριε Φερέ. Ας έρθουμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι επικρατεί ένα αλαλούμ. Βλέπουμε προετοιμασίες από όλα τα στρατόπεδα για την εκλογή νέου Προέδρου. Τι γίνεται, κύριε Κιλτίδη? Κοιτάξτε, επειδή το είπαν άλλοι, το λέω εγώ, μην νομιστή ότι είμαι εισάγω κενά δαιμόνια ή λέω παραπλανητικά πράγματα, και μάλιστα έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Λοιπόν, επειδή λέχθηκε κατά κόρον αυτό και δημόσια στη δημόσια τηλεόραση, το επαναλαμβάνω και εγώ αυτό και που μου άρεσε, είναι περιπεκτικό. Λέει κάπου, ας το πούμε, μια τουρκική παροιμία λέει, ότι εάν ο κλόν πάει στο παλάτι, δεν σημαίνει ότι ο κλόν γίνεται βασιλιάς. Ότι γίνεται πανηγύρι, γίνεται το παλάτι. Λοιπόν, τσίρκο. Τώρα περιμένεις από ένα δεξιό να σε μιλήσει για τον αριστερό. Λοιπόν, πού να το μιλήσει τώρα, πού να πει καλή κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν ένα δημιούργημα κατασκευασμένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ... Κωνσταντίνα, αν ήταν κατασκευασμένο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης τι ήταν δηλαδή, δεν ήταν κατασκευασμένο? Εδώ σίγουρα, να πω ότι βοηθάει όμως. Την πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κασελάκης. Δείτε, όχι καταρχάς, όχι τον κύριο Κασελάκη μόνο. Επειδή ξεκίνησα να λέω την κουβέντα που πήγα να πω, βοηθούντος του κυρίου Σαμαρά και της κυβερνήσεως του των 2,5 ετών, που δεν τόλμησαν ούτε συναισθηματικά ακόμη να πούν κάτι που να αντιτάσσουν για το συμφέρον των πολιτών, δηλαδή να πούν, βρε αδερφέ, δεν διαλύω τα νοσοκομεία, δεν πεθαίνω τους πολίτες. Δεν διαλύω τη δημόσια διοίκηση που μου ζητάτε εσείς οι τροϊκανοί και όλοι οι λοιποί. Λοιπόν, δεν ακούστηκαν τέτοια λόγια. Ήρθε ένας λαός ο οποίος παραζαλισμένος, καθημαγμένος, τον απογόρευσαν εμπολείς
με εκείνα τα οποία τα προβοκατόρικα που έγιναν με τις πέτρες και με τα καπνογόνα και όλα αυτά, να εκδηλώσει την δυσαρέσκειά του με κόσμιο τρόπο και δημοκρατικό, ήρθε και θέργεψε ένα ΣΥΡΙΖΑ. Και έγινε από το 4-5%, έγινε 36%. Δεν τον έκανα εγώ 36%. Είναι το τρίτο αμάρτημα του Σαμαρά στην πολιτική του διαδρομή. Διότι για να κλείσει η συμφωνία των Πρεσπών, έπρεπε να βρεθεί ένας κατασκευασμένος πολιτικός, ο οποίος να χαίρεται που θα προσυπογράψει κάτι τέτοιο. Και όχι, όπως είπα πολλές φορές, ακόμα και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος, που η συνείδησή τους η εθνική δεν είναι και η καλύτερη, δεν τολμούσαν να προσυπογράψουν κάτι τέτοιο. Που πόσο μάλλον ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής και τόσοι άλλοι πολιτικοί που πέρασαν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έφτασε στο σημείο να πάρει και την πιο γενναία απόφαση, για να είμαστε ειλικρινείς. Ασχέτως των επιπτώσεων των οικονομικών που είχε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στον Κιλκίς και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου επί του θέματος αυτού πήρε την πιο γενναία απόφαση, το εμπάρκο, κατά των Σκοπίων. Λοιπόν, δεν τολμούσαν να προσυπογράψουν. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος γαλουχημένος από μικρός να είναι και υπερήφανος, γιατί και οι πρόγονοί του το 49 θέλησαν κάτι τέτοιο να κάνουν στις πρέσβες και το έκαναν με αίμα εκεί. Λοιπόν, και να το προσυπογράψει και να πανηγυρίζει. Δεν γίνονται εύκολα. Όταν εγώ φώναζα το 10, το 11 μέσα στη Βουλή ότι δεν πρόκειται περί οικονομικής κρίσεως, αλλά πρόκειται περί γεγονότων που θα φέρουν γεωπολιτικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή, κάποιοι με ειρωνευόταν. Τώρα μου λένε Κιλτίδη, κάποια υπηρεσία στο είχε πει τότε, κάποιος πράκτορας το είπε. Όχι, χρειαζόταν λίγο μυαλό για να καταλάβουμε ότι αυτό που δεν έγινε στην Ιταλία με μεγαλύτερο χρέος, γινόταν στην Ελλάδα με έναν τρόπο άκομψο και οδηγούμασταν εκεί που οδηγούμασταν με τρεις και τέσσερις επιχορηγήσεις επί των τραπεζών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ως πομφόλιγα, πλαγιοκόπησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε αμαρτήματα πολλά, δεν είχε μόνο καλά, είχε και αμαρτήματα πολλά του παρελθόντος, λοιπόν, και εύκολα αναρχήθηκε στην εξουσία. Και όταν το είδε ο ελληνικός λαός, έγινε αυτό το παγκόσμιο γεγονός, το παγκόσμιο γεγονός. Αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ακούω τώρα κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας για την αριστερά. Ποιο κεφάλαιο? Αυτός ο άνθρωπος πήρε, εκτοξεύθηκε εκεί που εκτοξεύθηκε, όχι με τη δική του την αξιοσύνη, πάνω στο αίμα και στον μόχθο των Ελλήνων πολιτών που μάτωσαν, φτωχοποιήθηκαν και ανέβηκε, και όταν ήρθε η ώρα να διαχειριστεί ένα 31%, όταν έπεσε, το πήγε στο 17,5%. Ποιο πολιτικό κεφάλαιο? Και παρέδωσε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση φτάνει να χάνει το 50% της εκλογικής του δυνάμεως, αντιλαμβάνεστε ότι όποιος και να ανελάμβανε, η καθοδική πορεία πλέον δεν είχε πάτο, δεν είχε τελειώμα. Επιτρέψτε μου όμως, κυρία Κιλτίδη, να πω εδώ το εξής, να το ακούσουν και οι αγαπητοί τηλεθεατές, ότι σύμφωνα με την πορεία σας, ουσιαστικά η πορεία σας έδειξε ότι ήσασταν αντικειμενικός, ενώ παράλληλα διορατικός. Βεβαίως. Αυτά τα οποία είπατε εσείς, Σονιά, πριν 20 χρόνια, τα βλέπουμε. Σονιά, εγώ για να είμαι συνεπής στη ζωή μου και να είμαι τώρα εδώ και να κοιτάω κατάματα όλους και να προκαλώ ακόμη όποιον θέλει στο δρόμο να με συναντήσει, όποιος βρήκε το τηλέφωνο μου να με πάρει και να τον δω όση ώρα θέλει να το συζητήσω, είμαι ο μοναδικός βουλευτής των 6 κομμάτων που κυβέρνησαν 9 χρόνια στη φτωχοποιημένη αυτή πατρίδα, τα 6 κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένος, Λαός και Δημοκρατική Αριστερά. Είμαι ο μοναδικός βουλευτής που συνειδητά δεν ψήφισα κανένα μνημόνιο και κανένα μεσοπρόθεσμο. Γι' αυτό είναι οφείλουμε να το πούμε. Ο τίτλος τιμής της ζωής μου. Και ένας δεύτερος τίτλος, γιατί αναφέρθηκα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να το δώσω έκταση, είμαι ο μόνος της κεντροδεξιάς πολιτικός που δεν θέλησα να συμπλέψω με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Τελεία και παύλα. Και εγώ θα επαναλάβω και θα θυμίσω κάτι άλλο και να μας απαντήσει ο Υπουργός. Λοιπόν, το πρώτο να θυμίσω, όταν έχασε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου, μήπως θυμάσαι με τι ποσοστό έχασε? 36%. Όχι, 36, τι ποσοστό έχασε, με πόση διαφορά? Πάνω από 12 μονάδες. Δεν ήταν πάνω από 12. Όταν δεν θέλετε να θυμηθείτε, δεν θυμάστε. Όχι, ήταν 43. Πάνω από 12 μονάδες. Έχανε γι' αυτό, λοιπόν. Πόσο, 36 με 42, πάνω από 12 μονάδες.
Πάνω από εδώ, δεν θυμάστε. 43, λοιπόν, μονάδες, αυτός ο οποίος ήρθε, ο Τσίπρας, όπως το λένε, όπως θέλουν να το χαρακτηρίσουν, υπέγραψε τη συμφωνία. Περάσαν 8 χρόνια. Τι έχει κάνει η επόμενη κυβέρνηση που δεν μιλάτε, τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι δυνατόν να μην μιλάω. Να μιλήσουμε. Μιλάω και σχολιάζω και αυτός είναι ο ρόλος μας. Αν το θέλεις και σε όποιο βαθμό ακόμα έχουμε ένα φρένο μέσα μας, γιατί ανήκουμε σε μια ευρύτερη παράταξη, όχι σε κόμμα. Σε κόμμα δεν ανήκα ποτέ στη ζωή μου εγώ. Πράγματι οφείλουμε να αναδεικνύουμε τα τραγικά της λάθη, όπως τόλμησα και είπα πριν από λίγο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διωγγώθηκε και έφτασε στην εξουσία και ο Τσίπρας πρωθυπουργός από την εγκληματική πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά τα 2,5 χρόνια. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και έχω να πω και εγώ και η αναρρίχηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, που μπράβο του έχει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα που φέρνει. Έτσι. Λοιπόν, ήταν αυτός που φώναζε κατά τη συμφωνία στην οποία θα την καταργήσει. Περάσαν 8 χρόνια όμως και δεν έχει καταργηθεί τίποτα. Αυτό δεν μπορεί δηλαδή, να συμβεί. Δηλαδή, ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Ελέγχεται βέβαια ο Πρωθυπουργός, για να είμαστε δίκαιοι, Ρίγα. Ναι. Και εγώ το έβλεπα τότε όμως αυτό, ναι, και γελούσα όχι φανερά, ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει, ότι πράγματι αν υπογραφεί θα έχει ισχύ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί. Συγγνώμη, προεκλογικά θυμάστε τι λέγαμε. Λέγαμε ότι είναι κακή συμφωνία. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι δεν θα κατευγηθεί, το ξεχάσαμε. Ότι αν ψηφιστεί, σύμφωνα με την κείμενη διεθνή νομοθεσία και τα κρατούντα, δύσκολα ακυρώνεται μια συμφωνία η οποία... Μήπως θα σε θυμίσω, Υπουργέ μου, για την ένταξη των Σκοπίων στο τέτοιο, πώς το λένε, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντέδρασε μόνο η Βουλγαρία? Ναι, βεβαίως. Οι Βούλγαροι στην αντίδρασή τους είναι πολύ πιο σκληρή και σκληρή από ό,τι είναι η ελληνική πλευρά. Και μία μέρα, ειλικρινά, αφού κάνουμε τις πρώτες εκπομπές και εξαντληθούν τα θέματα της επικαιρότητας λίγο έτσι λόγω καλοκαιριού που τώρα αρχίζουμε την εκπομπή, μία μέρα ειλικρινά θα κάνουμε μία συζήτηση, γιατί πιστεύω ότι και αυτό που ακούγεται περί της συνθήκης αυτής, ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί, δεν είναι εντελώς αληθές και υπάρχουν και οι νομικές βάσεις που μπορεί να στηθεί η ακύρωση αυτή. Θα ήθελα να το δούμε αυτό όμως που λέτε, κύριε Κιλτίδη, αλλά... Τώρα, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τι να σχολιάσουμε τώρα εδώ. Το είπαμε την τουρκική παροιμία, για να τα πω όλα νομίζω. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Κασελάκης προφανώς είναι ένα ξένο σώμα προς αυτό που λέει τα αριστερά, αν θέλω, ξέρεις, να δω και την εισφορά στην πολιτική που μπορεί να έχει μια αριστερή θεώρηση, μια αριστερή φιλοσόφηση, λοιπόν, και μια αριστερή πρακτική. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης δεν έχει σχέση με αυτό το κομμάτι, από την φύση του. Λοιπόν, δηλαδή αυτά τα οποία διατείνεται ο κύριος Κασελάκης θυμίζουν καμιά φορά λίγο πολύ ένα σοσιαλδημοκράτη ή έναν καθαρόαιμο όμως, ξέρετε, καθαρόαιμο δεξιό, ο οποίος δεν έχασε τον κοινωνισμό του. Έχει το ελεύθερο γνώρισμα της δημιουργίας, αλλά δεν έχασε τον κοινωνισμό, την κοινωνικότητά του ή την μέρημνά του για την κοινωνία. Λοιπόν, που είναι η ορθή ιδεολογική τάση. Υπουργέ μου, λέτε τον Κασελάκη να τον πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης? Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης, κοίταξε, Ρίγα, το έχω πει και στην προηγούμενη περίοδο. Γιατί γελάτε, δεν είναι κακό? Όχι, όχι. Το έχω πει ότι ήρθε για να μείνει. Το ότι θα πάρει όμως ψήφους από την παράταξή σας είναι βέβαιο. Από ποια παράταξη? Από τη Νέα Δημοκρατία, λέτε εσείς. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί, κοιτάξτε, πάντοτε κάποιοι διαμαρτυρόμενοι όπως ψήφισαν πολύ νεοδημοκράτες. Εδώ έχουν πάρει άλλα και άλλα κόμματα. Τι έγινε να πάρει κι αυτός? Το 2015 δηλαδή. Αυτά που δεχόμουν σαν, γιατί τότε δεν συμμετείχα στα πράγματα, που δεχόμουν στα τηλεφωνήματα την ημέρα των εκλογών ανθρώπων καθαρόαιμων της παράταξής μου που πήγαιναν και ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και μου έπαιρναν εκ των υστέρων για να μην μαλώσουμε, ότι ξέρεις πήγα και το ρίξα να πούμε και το κάρφωσα ανάποδα από εκδίκηση, ήταν άπειροι αυτοί. Νομίζω ότι ήταν ίσως ένα 2-3% του συνολικού αποτελέσματος τότε που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ποσοστό. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι είναι μια δεδαλώδης διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε και ένα άλλο κόμμα, ακόμη στα τόσα αριστερά που υπάρχουν, με την αποπομπή τυχών του κυρίου Κασελάκη. Κωνσταντίνε, αυτοί όταν μαζεύονται κάτι περισσότερο, πάντοτε μάλλον και διαχωρίζονται. Χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Πάντως, κοίταξε, έχουν ένα καλό. Ότι πράγματι έχουν το διάλογο ως επίκεντρο στην πολιτική τους διαδρομή. Αυτό πάντοτε το ανεγνώριζα και στην ευρεία κέντρο-αριστερή παράταξη και έλεγα μάλιστα χαρακτηριστικά ότι είναι μία γενιά πιο μπροστά από την κέντρο-δεξιά.
όσον αφορά δηλαδή τον τρόπο που διαπραγματεύονται τα ζητήματα που προκαλούν. Δηλαδή, συνεδρίαζε η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και συνεδρίαζε τρεις μέρες. Συνεδρίαζε της Νέας Δημοκρατίας και όταν ήμουν ενεργός, χειροκροτούσαμε τον Πρωθυπουργό, ζήτω, φεύγαμε. Αν δεν μιλούσα εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μιλούσε ο Νικήδος Κακλαμάνης, άντε και κανένας Παναγιωτόπουλος πότε, δεν μιλούσε κανένας βουλευτής, δεν σήκωνε το χέρι, μην χαλάσει τη σούπα. Μην τυχόν και του πούνε ότι είναι αιρετικός ή λέει πράγματα εναντίον. Μάλιστα. Και όταν ερχόμουν εγώ στο Κυλικής, αυτοί οι οποίοι ήταν οι τυφλωμένοι νεοδημοκράτες μου λέγαν γιατί μιλάς. Λες και όταν με εκλέγουν θέλουν, μου ζητάνε όμως να μιλήσω και να υπερασπιστώ τα δικιά τους. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια τραγωδία στην κυριολεξία. Θυμίζει αρχαία τραγωδία. Έχει τα πάντα. Έχει πατροκτονίες. Έχει αδελφοκτονίες, έχει ακύρωση φιλιών, ακύρωση πραγμάτων. Είναι δηλαδή ένας οριμαγδός, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με τον δεύτερο Τσίπρα, τον κύριο Παπά, να ακολουθεί από πίσω, ο οποίος δήθεν δεν ανακατεύεται και όλοι ανακατεύονται. Δεν ξέρω. Έχει ένα πλεονέκτημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρωστάει στις τράπεζες και έχει ακίνητο στο όνομά του. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν κάποιοι που διεκδικούν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχολιασμό για το θέμα τώρα που έχει προκύψει αυτές τις ημέρες όσον αφορά τα κινητά στα σχολεία. Βλέπουμε τώρα ότι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να μπαίνουν σε θηρίδες τα κινητά. Μα όχι. Αυτό χρειαζόταν φιλοσοφία. Βγαίνει ο κ. Περακάκης και επέρεται στην αρχή νέα σχολική χρονιά και το διατυμπανίζει επί μήνες, ξέρετε, για να εισπράξει αναγνωρισιμότητα και δημοσιοποίηση και δεν λέει το αυτονόητο ότι ο άλλος μπορεί να το έχει κρυφά στη τσέπη του, να το έχει αθόρυβο και τι θα τον φτιάχνει σωματικό έλεγχο. Μπλοκ χρειάζεται, όπως μέσα στη Βουλή όταν μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα της Βουλής τα κινητά είναι μπλοκαρισμένα, αυτό χρειάζεται. Κωνσταντίνε, αυτό είπα. Αφού υπάρχει μηχάνημα το οποίο απενεργοποιεί τα κινητά. Απλό δεν πάει να το έχει μαζί του, δηλαδή τι θα κάνει. Και μάλιστα στο χρεωθούν οι σύλλογοι γονείων και κηδεμόνων. Αν δεν θέλει το κράτος να συμβάλλει. Θα πούνε ότι η Κωνσταντίνε ότι μπορεί όμως να βγάζει φωτογραφίες για να δημιουργείται το bullying και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί κάλλιστα να επενεργοποιεί το κινητό και να μην μπορεί το παιδί ούτε να μεταστείλει μήνυμα ούτε να στείλει τίποτα. Αυτό με πολύ απλό τρόπο. Περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν για να κάνουν θηρίδες για να βάζουν τα κινητά παρά να πάρουν ένα μηχάνημα το οποίο επενεργοποιεί τα κινητά. Είναι σαν αυτό που τώρα βλέπουμε τον. Να τον κάνει ο Θεός Υπουργό Υγείας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αχ, να τα αφήσουμε για αύριο αυτά. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Ναι. Δηλαδή, χρειαζόταν φιλοσοφία, έπρεπε να γίνει αυτή η ατασταλία, η κομπίνα, για να καταλάβουμε αυτό που έλεγα συνέχεια. Ρε παιδιά, έρχεται το μήνυμα εκτέλεσης συνταγής και εγώ δεν έχω κουμπάκι να πατήσω. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Χρόνια ολόκληρα. Από τότε που άρχισε η συνταγογράφηση, το λέω. Λοιπόν, και χρειαζόταν τώρα να συμβεί αυτό για να έρθει να μας πει αυτό το πράγμα. Θα συζητήσουμε αύριο, κύριε Κιλτίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Καλό σας απόγευμα.